Η παράσταση 210.000 οκάδες βαμβακιού πραγματοποιείται από την 1η Απριλίου μέχρι τις 23 Μαΐου στο ιστορικό αρχείο της Τράπεζας Πειραιός, στον Ταύρο. Πριν από κάποιο καιρό, μέσα από το ιστορικό αρχείο, είχαν την ιδέα να ανοίξουν τα αρχεία τους για την πραγματοποίηση μιας παράστασης. Παράλληλα, κι εγώ είχα πολύ στο μυαλό μου να ασχοληθώ με κάτι εμπνευσμένο από τα φτερά του έρωτα του Βέντερς, με τους αγγέλους που είναι στις βιβλιοθήκες και ακούνε τις σκέψεις των ανθρώπων. Και έτσι ο χώρος αυτός του ιστορικού αρχείου της Τράπεζας Πειραιός, που έχει αυτή την ησυχία και που οι άνθρωποι πάνε για να μελετήσουν, πολύ με ενέπνευσε. Η παράσταση μιλάει για την κλωστοϊφαντουργία στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα και συγκεκριμένα για μία επιχείρηση, την Πειραϊκή Πατραϊκή. Πρόκειται για μία θεατρική προσομοίωση έρευνας, δηλαδή έχει στοιχεία έρευνας και οι άνθρωποι έρχονται στο χώρο και παρακολουθούν δύο ηθοποιούς ντυμένες ως ερευνήτριες, οι οποίες όμως τόσο πολύ τις αφορά αυτό το οποίο ερευνούν, που σιγά σιγά γίνονται το αντικείμενο της έρευνάς τους. Δηλαδή, η μία γίνεται από ερευνήτρια βιομήχανος και η άλλη γίνεται εργάτρια μέσα στην ίδια εταιρεία. Μίλησα για προσομοίωση έρευνας, γιατί ενώ η παράσταση αυτή έχει μέσα έρευνα, έγινε έρευνα για να πραγματοποιηθεί, ταυτόχρονα πρόκειται για μυθοπλασία, δηλαδή από τα στοιχεία τα αρχιακά συντέθηκε ένα θεατρικό έργο. Στην παράσταση παίζουν η Κατερίνα Μισηχρόνη και η Ιφηγένεια Γρίβα. Τη σκηνογραφική επιμέλεια έχει κάνει η Δήμητρα Λιάκουρα. Τους φωτισμούς η Χριστίνα Θανάσουλα με τη βοηθό της τη Μαριάντζελα Σεφεριάν. Τις υπέροχες φωτογραφίες ο Πάνος Μιχαήλ. Και το κείμενο το έχουμε γράψει μαζί με τον Άρη τον Ασπρούλη και έχοντας την επιστημονική βοήθεια της Λένας Μπενέκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εργαζόμενους στο Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας Πειραιός για όλη την βοήθειά τους όλο τον καιρό που είμαστε εκεί για την έρευνα και για τις πρόβες.